όμως στον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Αράπουλου, γιατί σε αυτό το συνέδριο της Απομιδά βγήκαν αρκετές ειδήσεις που ενδιαφέρουν πολλούς από εμάς. Καλημέρα, κύριε Αράπουλου, πώς είστε? Καλημέρα σας, κύριε Αντουλγεράκη, μια χαρά. Ωραία. Πάμε να δούμε ποια είναι εκείνα τα οποία μας αφορούν με τη σειρά, εκείνα τα οποία βγαίνουν. Ένα θέμα έχει να κάνει με τον έμφυα, ήδη έκανα μια πρώτη αναφορά. Ακριβώς η εξαγγελία σχετικά με τον έμφυα και για τις 11 δόσεις πλέον στις οποίες θα καταβάλλεται ο έμφυα έγινε στο 41ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, όπου ήμουν και εγώ παρόν και διεξήχθη στην Αθήνα το περασμένο Σάββατο. Εκεί έγιναν πολλές εξαγγελίες. Η πρώτη και βασική ήταν σχετικά με τον έμφυα. Στη συνέχεια τέθηκαν πολλά ζητήματα όσον αφορά τα ακίνητα, όπου εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων διαμαρτυρηθήκαμε εντονότατα σχετικά με την επιβάρυνση των ιδιοκτητών, κυρίως τη φορολογική επιβάρυνση, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο έμφυα ήταν ένας πρόσθετος φόρος, έκτακτος φόρος θα λέγαμε, ο οποίος επιβλήθηκε το 2014 λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων που είχε η χώρα, και πλέον αντί να μιλάμε για κατάργηση του έμφυα ακούμε μόνο ότι μειώνεται, ο οποίος μεσοσταθμικά βέβαια να πούμε ότι έχει μειωθεί από το 2019 σε ποσοστό 35%. Όμως δεν πάβει να είναι ένας έκτακτος φόρος που είχε εξαγγελθεί το 2014 ότι θα έμενε προσωρινά και έχουν περάσει 10 έτη και πλέον είναι κάθε χρόνο μπροστά μας. Ούτως ή άλλως ο έμφυα, κύριε Αραπογλού, ήρθε για να μείνει. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι μια καλή πηγή εσόδων για να γεμίσουν τα ταμεία ο έμφυα. Όμως από την άλλη μπορεί να σου λέει 11 δόσεις αντί σε για 10 ή μεσοσταθμικά να έχει μια μείωση, αλλά από την άλλη σε επιβαρύνει και λίγο περισσότερο, γιατί σε πάει και σε μια άλλη δικλίδα που λέει ότι θα σου βγάλω και ένα 10% λίγο παρακάτω εάν έχεις καταφέρει να ασφαλίσεις και το σπίτι σου. Δηλαδή από τη μία τροφοδοτεί την άλλη, έτσι, πηγή εσόδων. Ναι, και μιλάμε για ένα ποσοστό μείωσης που είναι αρκετά μικρό και αυτό που μας λένε και πολλοί ιδιοκτήτες και εκφράζουν τα παράπονά τους και σε εμάς είναι ότι το ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ μικρό συγκριτικά με την έκπτωση που θα, και το κίνητρο που θα έχει ένας ιδιοκτήτης για να ασφαλίσει το ακίνητό του για τουλάχιστον 3 μήνες προκειμένου να τύχει τη συγκεκριμένη έκπτωση και βέβαια αφορά την κύρια κατοικία του. Συνεπώς η κυβέρνηση θα έπρεπε να εξετάσει περισσότερο το κριτήριο αυτό και να αυξήσει το ποσοστό της μείωσης του έμφυα σε όσους επιθυμούν να ασφαλίσουν το ακίνητό τους, προκειμένου και αυτοί να έχουν ένα ισχυρό κίνητρο για να ασφαλίσουν το δικό τους ακίνητο και να εκμεταλλευτούν την έκπτωση αυτή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μετά τον έμφυα. Μετά τον έμφυα, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η εξοντωτική φορολογική μεταχείριση που την χάνουν οι ιδιοκτήτες οι οποίοι μισθώνουν τα ακίνητά τους, καθώς αυτή τη στιγμή η κλίμακα φορολόγηση των μισθωμάτων των ενοικίων είναι από 0 έως 12.000 ευρώ στο 15%, από 12.000 ευρώ και πάνω μέχρι 35.000 ευρώ είναι στο 35% και από 35.000 ευρώ και πάνω είναι στο ποσοστό του 45%. Μιλάμε για έσοδα από ενίκεια το χρόνο, κάτι το οποίο όπως καταλαβαίνετε είναι και εξοντωτικό, καθώς δεν υπάρχει κάποιο αφορολόγητο όριο να προβλέπεται. Και επίσης αυτό έχει οδηγήσει πολλούς ιδιοκτήτες, επειδή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στους φόρους που είναι δυσβάσταχτοι όσον αφορά τον έμφυα αλλά και τους φόρους από ενίκεια, με αποτέλεσμα πολλοί ιδιοκτήτες να αναγκάζονται είτε να αυξάνουν τα ενίκια τους και να ζητάνε περισσότερα χρήματα, είτε απ' την άλλη να υπάρχουν και περιπτώσεις, μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου οι ιδιοκτήτες επιδιώκουν να μην δηλώνουν το αναλογούν ενίκιο που πρέπει σε σχέση με το συμφωνηθέν. Με αποτέλεσμα κάποιοι μεμονωμένοι ιδιοκτήτες να επιλέγουν τη λύση του να μην δηλώνουν το πραγματικό ενίκιο για να μην ανέβουν στη φορολογική κλίμακα. Με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται, έτσι.
Ακριβώς. Με όποιον κίνδυνο υπάρχει, είτε αυτός είναι φορολογικός, είτε είναι νομικός ο κίνδυνος. Ενώ εδώ θα πρέπει να τονίσουμε στους ιδιοκτήτες ότι θα πρέπει να αποφεύγουν αυτή την τακτική, γιατί το έχω βιώσει και εγώ σαν δικηγόρος σε πολλές υποθέσεις μου. Καθώς οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν προβαίνουν σε αυτή την τακτική, είναι εκτεθειμένοι είτε φορολογικά είτε νομικά, λέγοντας ότι μπορεί να έχει συμφωνηθεί ένα μίσθωμα που αναγράφεται στο χαρτί, το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθος που είναι στα 200 ευρώ και λαμβάνει ο ιδιοκτήτης στην πραγματικότητα 300 ευρώ παραδείγματος χάρη, εκεί ο ενοικιαστής μπορεί κάλλιστα να διατυπώσει και να πει ότι εγώ γνωρίζω για 200 ευρώ και δεν ξέρω τίποτα για τα 300. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο είναι εκτεθειμένος ο ιδιοκτήτης και θα πρέπει να αποφεύγει σε κάθε περίπτωση να επιλέγει αυτή τη λύση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που τέθηκε είναι το στεγαστικό πρόβλημα. Καθώς στην ουσία η ζήτηση για μίσθωση ακινήτων έχει αυξηθεί λόγω του ότι πολλοί ιδιοκτήτες έχουν στραφεί στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb λόγω του ότι πολλοί τουρίστες πλέον καταφθάνουν στη χώρα μας και συγκεκριμένα και στην Κρήτη υπάρχει μεγάλη αύξηση, με αποτέλεσμα να είναι μικρή η προσφορά των διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια παραδοσιακή μίσθωση. Ένα λοιπόν σημαντικό ζήτημα που τέθηκε, που είναι πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, ήταν να νοικιάζεται το διαμέρισμα από για τριετή ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης, που είναι και η νόμιμη ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης της μισθώσης κατοικίας, επιδοτώντας το κράτος την ανακαίνιση των συγκεκριμένων κατοικιών, και με αυτόν τον τρόπο πολλά κλειστά ακίνητα όπου οι ιδιοκτήτες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή δεν επιθυμούν να τα ανακαινήσουν και προτιμούν να τα έχουν κλειστά, επιλέγουν να τα έχουν κλειστά, με αποτέλεσμα να μην διατίθεται αυτά τα διαμερίσματα στην αγορά, ενώ υπάρχει δυνατότητα να διατεθούν μέσω αυτής της πρότασης. Είναι μια σημαντική πρόταση που θεωρούμε ότι το Υπουργείο θα την αποδεχθεί, καθώς υπολογίζεται ότι αν τυχόν υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα μπορούν να διατεθούν στην αγορά περίπου 10.000 κατοικίες. Τώρα δεν ξέρω εδώ αν αυτή η τριετία και αυτή η επιδότηση έρχεται κάπου να κολλήσει για το στεγαστικό και σε συγκεκριμένες εποχές του έτους, ή αν η απελευθέρωση 10.000 κατοικιών θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή μόνο για συγκεκριμένους μήνες, γιατί τα ξέρετε τα ευτράπελα τα οποία δημιουργούνται. Ναι, μιλάμε για όλη τη διάρκεια του έτους, και θα πρέπει στην ουσία το κράτος με αυτόν τον τρόπο να αποδεχθεί τη δική μας πρόταση, η οποία είναι μια πρόταση που θεωρούμε ότι είναι η μόνη ρεαλιστική λύση όσον αφορά το πρόβλημα των διαθέσιμων κατοικιών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και διαφορετικά μια άλλη λύση που θα μπορούσε να επιδιώξει, την οποία δεν την έχει υλοποιήσει όπως έχουμε πει πολλές φορές από τη συχνότητά σας, είναι ο περιορισμός των ημερών όπου διατίθεται τα καταλήμματα για βραχυχρόνια μίσθωση. Όμως, από ό,τι έχει δείξει αυτή η κυβέρνηση, δεν έχει κάποια πρόθεση να περιορίσει τις ημέρες όπου ένας ιδιοκτήτης θα μπορεί να νοικιάζει το διαμέρισμά του για βραχυχρόνια μίσθωση, όπου είχε προβλεφθεί συγκεκριμένα για την Κρήτη ο περιορισμός να νοικιάζει κάποιος το διαμέρισμά του για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb μέχρι 90 μέρες συνολικά το χρόνο. Η οποία αυτή η πρόταση, νομοσχέδιο θα λέγαμε, δεν έχει υπογραφεί από τον αρμόδιο υπουργό. Επομένως είναι ένα νομοσχέδιο που έχει μείνει στον αέρα και δεν έχει προσυπογραφεί, δεν έχει εφαρμοστεί. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποιος ημερολογιακός περιορισμός όσον αφορά τη διάρκεια του κατά πόσο μπορεί ένας ιδιοκτήτης να νοικιάζει το διαμέρισμά του για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Συνεπώς, η μόνη ρεαλιστική λύση, αφού δεν υπάρχει άλλη πρόθεση τέτοια από την κυβέρνηση, είναι τα κλειστά ακίνητα αυτά που δεν διατίθενται στην αγορά με κάποιο τρόπο να επανέλθουν στην αγορά και να ενοικιάζονται για μακροχρόνια μίσθωση.
Ετέθησαν θέματα κτηματολογίου, κτηματογράφησης, ξεκαθαρίσματος, εξαδιαιρέτου, νομιμοποίησης και όλα αυτά τα πολύ δύσκολα, τα οποία είναι και χρονοβόρα και κοστοβόρα επίσης, με κυρία Ράπογλου, με ζητούμενο βεβαιότητα, όχι απλά να ανακυκλωθεί το θέμα, αλλά να υπάρξουν λύσεις, ουσιαστικές λύσεις. Φυσικά τέθηκαν και αυτά τα ζητήματα όσον αφορά το κτηματολόγιο. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης, διατύπωσε ότι υπάρχουν βελτιώσεις όσον αφορά τη λειτουργία του κτηματολογίου και τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή του κτηματολογίου. Όμως εμείς το αναφέραμε τα αρκετά προβλήματα που υπάρχουν, που εμένουν να υπάρχουν, καθώς όλα σχεδόν τα κτηματολογικά γραφεία ανά τη χώρα είναι υποστελεχωμένα. Δεν προσλαμβάνεται προσωπικό και παρόλο που θεωρεί η κυβέρνηση ότι με αυτόν τον τρόπο ή με την ψηφιοποίηση καταπολεμάται ο χρόνος καθυστέρησης και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, αυτό που δείχνει η καθημερινότητα και η πρακτική, όπως πολλοί δικηγόροι το αντιμετωπίζουμε, δείχνει ότι μένεται αυτή η καθυστέρηση στην επεξεργασία των πράξεων, είτε αυτές είναι δικαστικές αποφάσεις, είτε αγωγές, είτε συμβόλαια, με αποτέλεσμα ο πολίτης ακόμα να μην βλέπει στην ουσία να καταπολεμάται εν της πράγμασης η γραφειοκρατία. Συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη να προσληφθούν περισσότερα άτομα στα κτηματολογικά γραφεία, καθώς και εδώ στο Ηράκλειο συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι στην ουσία είναι 4 με 5 άτομα που είναι το μόνιμο προσωπικό που αναλαμβάνει τις υποθέσεις, την επεξεργασία των πράξεων, την εξυπηρέτηση του κοινού. Και μην ξεχνάμε ότι η κυρία Κόπακα, που είναι και υποθηκοφύλακας αλλά και προϊσταμένη του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου, θα πρέπει να διεκπεραιώσει όλες αυτές τις πράξεις, κάτι το οποίο είναι ανθρωπίνως αδύνατο, και όμως από την πλευρά της και η κυρία Κόπακα αλλά και το προσωπικό του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου και του υποθηκοφυλακίου Ηρακλείου καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να διεκπαιρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες πράξεις και όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σωστά. Είναι η μεγάλη αλήθεια για το τι προβλήματα αντιμετωπίζονται εδώ κάτω στο κτηματολόγιο Ηρακλείου, με τους ανθρώπους τους οποίους αναφέρατε και τις προσπάθειες τις οποίες κάνουν. Υπάρχει κάτι μέσα από επίσης αυτό το συνέδριο, 41ο συνέδριο της Πομιδά, που να αφορά άμεσα και στην πράξη όλους εμάς? Ναι, άλλο ένα σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες είναι όσον αφορά την συνέχιση χρέωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού όσον αφορά τα μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα. Παλαιότερα είχε περάσει μία διάταξη κατόπιν δικής μας πρότασης, η οποία προέβλεπε ότι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι δηλώνουν ότι το ακίνητό τους είναι κενό και μη ρευματοδοτούμενο, στην ουσία δηλαδή είναι κλειστό και δεν χρησιμοποιείται, έχουν τη δυνατότητα να πάνε στον οικείο δήμο και να ζητήσουν τη διακοπή της χρέωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού. Καθώς στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος, όπως και στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας με τον δήμο, προκειμένου να ενημερώνεται ο Δήμος για το πότε διακόπτονται στην ουσία οι χρεώσεις δημοτικών τελών και τελών καθαριότητας. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις Δήμους όπως και στο Ηράκλειο να χρεώνονται δημοτικά τέλη αναδρομικά από το έτος 2010 και εντεύθεν. Συνεπώς είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα αυτό που θα πρέπει εκ νέου να αντιμετωπιστεί με την εκ νέου επανεκκίνηση στην ουσία της πλατφόρμας που είχε ανοιχθεί κατόπιν αιτήματός μας, και να έχει το δικαίωμα ο εκάστοτε ιδιοκτήτης να επιλέξει να δηλώσει ότι το ακίνητό του είναι κενό και μη ρευματοδοτούμενο, προκειμένου να μην χρεώνεται επιπλέον με τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Συνεπώς, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες είναι ότι όσοι ιδιοκτήτες έχουν κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα, θα πρέπει να προχωρούν σε διακοπή της χρέωσης στον οικείο Δήμο, αφού πρώτου ελέγξουν και εξετάσουν μέσω του Δήμου
εάν τυχόν οι χρεώσεις αυτές που υπάρχουν ή που δεν το έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες για όλα αυτά τα χρόνια, φτάνουν μέχρι κάποιο έτος που είναι είτε το 2010 είτε σε βάθος πενταετίας. Αυτό που γνωρίζω πάντως από το Δήμο Ηρακλείου είναι ότι φτάνουν μέχρι και το 2010. Εμείς βέβαια σαν πάγιο αίτημα, σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, αυτό που εκφράζουμε είναι σε όλες τις χρεώσεις, πάσης φύσεως χρεώσεις που έχουν να κάνουν με τους Δήμους και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, να ισχύσει μία και μόνο παραγραφή, η οποία είναι η πενταετής, προκειμένου οι πολίτες να τη χάνουν δίκαιης μεταχείρισης και να μην έρχονται αντιμέτωποι με δυσβάστακτα πρόστιμα ή ποσά που είναι υπέρογκα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή τους. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Με αυτά τα οποία ακούστηκαν, πρέπει να τα γνωρίζουμε όλα αυτά για να ξέρουμε τι μέλη γενέστε παρακάτω, αλλά είναι και το σήμερα και το τι μέλη γενέστε παρακάτω. Κύριε Αραπογλού, να είστε καλά. Ευχαριστώ, καλημέρα. Σας ευχαριστώ και να τονίσω σε αυτό το σημείο μία σημείωση ότι αναλυτικά το δελτίο που έχει εκδοθεί από το συνέδριό μας βρίσκεται και στο site της Ένωσης Ιδιοκτών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, το enidani.gr, και στο site της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, pomida.gr. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ.